Δοκιμασίες που δεν περιμένατε ποτέ να δείτε στην κυπριακή τηλεόραση. Παγίδες που θυμίζουν σκηνές από σινεμά. Αντικείμενα που δεν θα τολμούσατε ποτέ να αγγίξετε. Ζωντανά πλάσματα που θα έκαναν και τους πιο θαραλέους να τρέμουν. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που όλες οι αισθήσεις λειτουργούν στο έπακρο, εκτός από την όραση. Αυτό είναι το Total Blackout. Σήμερα 4 Κύπροι TikTokers θα δοκιμαστούν με τρόπους που ποτέ δεν φαντάστηκαν. Σε συνθήκες όχι και τόσο ιδανικές για αυτούς. Και όταν λέω όχι και τόσο ιδανικές, εννοώ στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτοί δεν θα βλέπουν τίποτα. Όμως εσείς θα μπορείτε να δείτε τα πάντα μέσα από τις τελευταίες τεχνολογίες Night Vision Cameras. Είναι πραγματικά blackout. Δεν ξέρω. Επάντεψε! Τα φ***! Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει, γάμι. Ένιωσα δοντάκια! Κουλίτσα! Τέσσερις τολμηροί δίμονες του TikTok καλούνται να τα βγάλουν πέρα σε απρόβλεπτες περιπέτειες μέσα σε ένα χώρο που τα πάντα είναι μαύρα. Η φαντασία φθάνει στο αποκορύφωμα, η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο, προκειμένου να ξεπεράσουν τους φόβους τους, να κινηθούν μέσα στο χώρο και να φτάσουν στο χρηματικό έπαθλο. Θα καταφέρουν να δαμάσουν τους δαίμονές τους ή θα τους καταπιεί το απόλυτο σκοτάδι. Πριν σβήσουμε τα φώτα, πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας παίχτες. Είμαι η Παντραγωμύρ, είμαι 28 χρονών, είμαι content writer σε εταιρεία Forex. Ο Θεός μαζί μας. Τρέμω τα πάντα, φοβάμαι τα πάντα. Αυτά, να περάσω πάρα πολλά ωραία. Ονομάζομαι Μαριάννα Δημητρίου, είμαι 42 χρονών, είμαι ιατρικός επισκέπτης και αυτό που με εκφράζει είναι το TikTok. Σήμερα θα ανακαλύψουμε να φοβάμαι το σκοτάδι ή όχι. Please, μην μου βάλετε ταραντούλες. Είμαι ο Μαρίνος Κωνσταντινίδης, είμαι 34 χρονών. Έχω δική μου επιχείρηση Bakery Cafe. Ασχολούμαι πάρα πολύ σοβαρά και όχι μαζί με το TikTok. Και η αγαπημένη μου φράση είναι Trade your expectations for appreciation. Οπότε είμαι σε σκοτάδι, μπορώ να βρω το κουμπί για να ανάψω τα φώτα. Οπότε η σχέση μου με σκοτάδι, αν δεν τζιμούμε, δεν είναι πολύ καλή. Είμαι η Στεφάνη Περικλέους, είμαι 18 χρονών. Ασχολούμαι με το TikTok, το make-up and funny videos to inspire people. Και μπορώ να πω ότι μια φράση που με εκφράζει είναι το «ζούμε το τώρα», so just enjoy it. Αποδέχτηκα την πρόσκληση για να έρθω στο Total Blackout, λόγω του ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία, που εντάξει σου έρχεται κάθε μέρα, γι' αυτό είπα να το ζήσω. Επίσης είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, γι' αυτό ήταν ακόμα ένα κίνητρο για να έρθω. Συνεχίζω. Why not? Σας καλωσορίζω στο Total Blackout. Ο όρος άγχος ή στρες προέρχεται από το ρήμα άγχο, που στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Το άγχος είναι μια φυσιολογική σωματική ή ψυχική αντίδραση. Σε μια απειλή ή σε μια αίτηση για αντιμετώπιση απαιτητικών καταστάσεων. Όταν κάποιος άνθρωπος νιώθει στρες, το σώμα του είναι σε ένταση και ο εγκέφαλος πυροδοτείται από πολλαπλές σκέψεις. Όταν μπαίνει στην εξίσωση και το απόλυτο σκοτάδι, οι σκέψεις αυτές πολλαπλασιάζονται. Γίνονται εντονότερες. Με άλλα λόγια, οργιάζουν. Σήμερα στο Total Blackout έχουμε 4 viral προσωπικότητες. 4 Κύπριους TikTokers. 4 τύπους που ειλικρινά δεν χορταίνεις να τους βλέπεις. Θα μου επιτρέψουν οι κυρίες να ξεκινήσω από το παλικάρι της παρέας. Μαρίνο, σε καλωσορίζω. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά, εσείς? Πάρα πολύ καλά κι εμείς. Μαρίνο, πες μου, τι φοβάσαι περισσότερο? Τη δεδομένη στιγμή τα πάντα. Αυτή τη στιγμή φοβάσαι ναι. Τα πάντα. Ναι, και το σκοτάδι το φοβάσαι? Κοίτα, άμα είμαι σε σκοτάδι, έρχονται όλες οι ταινίες τρόμου στο μυαλό μου. Την ίδια ώρα. Και έχεις δει πολλές, φαντάζομαι. Είμαι φαν. Είσαι φαν. Και κλείσω μαθιά μου λίγο να τους βλέπω από τώρα. Έχω να πω ότι τον σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι δεν τον έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε όλες τις υπόλοιπες όμως. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Να είσαι μαζί μου μέσα στο δωμάτιο, ναι. Κάπου εκεί γύρω, κάπου εκεί τριγύρω. Δίπλα. Δίπλα. Θα το δω.
Παν, σε καλωσορίζω. Ναι. Τι, δεν βγαίνει η φωνή? Όχι, η φωνή φγαίνει, να βγουν και τσιριλιές σε λίγο. Γιατί στα βίντεο παραφγαίνει η φωνή. Ναι. Βγαίνει οκτάβαν πάνω, οκτάβαν κάτω, αλλάζει στίχους. Εξέχουσα, πώς είσαι? Είμαι καλά προς το παρόν. Εν το λαλείς, εν το λαλείς έτσι με κέφι, με μπρίο. Είμαι... Τρέμεις. Τρέμω, τρέμω. Η σχέση μου με το σκοτάδι δεν ήταν ποτέ καλή. Πάντα φοβόμουν το σκοτάδι. Οπότε, ναι, είναι πολλά μεγάλο challenge το σημερινό. Σίγουρα. Εντάξει, θα φοβηθείς πολλά. Να φοβηθείς πάρα πολλά. Οπότε... Πού το φοβούμαι. Οκ. Okay. Είστε εδώ για έναν πολύ καλό σκοπό. Και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πάνε, σε καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα. Μαριάννα, καλώς μας ήρθες. Εσύ πώς είσαι? Μπορώ να φύγω? Μα ακόμα ήρθε, κάτσε να πούμε μια καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, να σου φέρουμε καφέ, να σου φέρουμε ένα φλιτζάνακι φόβων, κάτι. Ναι, ναι, ένα ηρεμιστικό, θα τη διάλεγα. Ναι, ναι. Θα δεις ότι θα χρειαστείς πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ. Η κόρη σου ξέρει ότι είσαι σήμερα εδώ? Ναι, το ξέρει. Τι σου είπε? Είναι πολύ ενθουσιασμένη. Τώρα μας βλέπει? Ναι, σας βλέπει, οπωσδήποτε. Πες της κάτι. Θέλω να της πω ότι την αγαπώ πολύ και να συνεχίσει να κάνει TikTok μαζί μου. Τι λέει η κορούλα, σου είπε ότι θα είσαι νικήτρια σήμερα ή? Δεν σχολιάσαμε ποιος θα είναι ο νικητής, η αλήθεια. Αλλά σίγουρα το εύχεται, εννοείται. Στέφανη, καλώς ήρθες. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Καλώς σε βρήκαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι και εσύ στην παρέα μας. Εγώ το ίδιο. Εξαιρετικά ταλαντούχα. Ευχαριστώ, I really appreciate it. Πολύ όμορφα make-up και makeovers. Αλήθεια, υπάρχει κάποιο makeover που σκεπάζει τον φόβο? Θα το έλεγα. Εννοώ. Εκτός αν είναι completely make-up look, που θα μπορείς να δεις. Face expressions or something, αλλά νομίζω μπορεί να το κρύψουμε. Εμείς σήμερα θα μπορούμε να δούμε τις εκφράσεις σου. Εσύ σήμερα όμως δεν θα μπορείς να δεις απολύτως τίποτα. Εντάξει, ακούγεται τρομακτικό, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να το κρύψω. Προσπαθώ να είμαι calm down, αλλά δεν μπορώ να ξέρω να πω, ας πούμε τώρα, να είμαι ήρεμη ή όηρεμη, εκτός την ώρα μου να το ζήσω. You know, so. Υπάρχει κάποιος από εσάς που μετάνιωσε και θέλει να φύγει, ας το πει τώρα. Κάτω τα χέρια. Δεν φοβάται κανένας. Θα περάσετε τρεις δοκιμασίες. Στο τέλος κάθε δοκιμασίας, ένας από εσάς θα αποχωρεί. Και από εμάς, αλλά και από το χρηματικό έπαθλο. Χορηγός επάθλου στο σημερινό επεισόδιο είναι η εταιρεία Κεάν. Όμως θέλω σας ήρεμους, συγκεντρωμένους και συγκροτημένους. Θα είμαστε καλοί μαζί σας. Θα είμαστε. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την τρομομηχανή, για να μπούμε σιγά σιγά στο ψητό, για να δούμε τι σας περιμένει στον πρώτο γύρο. Ευτυχώς που κάτσες πως για μένα ποτά το δελάτε. Είναι ποτά. Μα γι' αυτό μου κάτσες από τα κόρη. Τροφική αλυσίδα χαρακτηρίζεται γενικά η ακολουθία μεταφοράς ύλης και ενέργειας από οργανισμό σε οργανισμό με τη μορφή τροφής. Τροφική αλυσίδα, εγώ πιστεύω είναι στυλ. Ο κάτσος τρώει τον ποντικό, ο ποντικός τρώει την κατσαρίδα. Τρώει ποντικός κατσαρίδες, κόρη. Δεν ξέρω, κόρη, εσύ αν τρώει κατσαρίδες. Δεν ξέρω. Να που είμαι εντομολόγος. Πρόκειται δηλαδή για μια ακολουθία οργανισμών που υφίσταται σε κάθε οικοσύστημα, όπου οι επόμενοι τρέφονται από τους προηγούμενους. Λογικά ότι να έχει ζώα μέσα. Ζώα νομίζω να έχει. Νομίζω να έχει ένα σκυλάκι, ας πούμε. Έντομα, σπετά. Έντομα, ελπίζω να έχει. Προσοχή όμως. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνεται κομμάτι της αλυσίδας στο σκοτεινό δωμάτιο. Για να δούμε πόσο καλοί και τολμηροί μαθητές είστε. Καλή επιτυχία. Μας είναι έτοιμοι. Εγώ είμαι έτοιμη. Στην πρώτη δοκιμασία, οι παίχτες θα διασχίσουν το σκοτεινό δωμάτιο σε ζευγάρια. Εκεί τους περιμένουν 4 κλουβιά. Αφού αναγνωρίσουν το περιεχόμενο κάθε κλουβιού, θα πρέπει να τα βάλουν σε λογική σειρά σχηματίζοντας την τροφική αλυσίδα. Φυτό, σκουλίκια, κότα, άνθρωπος. Όποιο από τα δύο ζευγάρια δεν καταφέρει να διαμορφώσει την τροφική αλυσίδα ή σε περίπτωση ισοπαλίας κάνει τον μεγαλύτερο χρόνο, χάνει και ένας από τους δύο αποχωρεί από το παιχνίδι. Να πάει πρώτη. Κυρίες προηγούνται. Να μας συγγνώμη. Μύτσι στόμα. Βασίζομαι πάνω σου. Πάνω στην ηρεμία σου. Βασίζομαι στο πόσο τρανκύλα είσαι. Δεν ήξερα θα είμαι ηρεμή την ώρα.
Να είσαι ηρεμία. Εντάξει. Σκάσε. Να ξεκινήσω να κλείω. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ είμαι έτοιμη. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είσαι, περίμενε, βάστα μου. Oh my god. Εννοείς το. Περίμενε, κορή, δεν θέλω που πατώ. Περπάτα. Εάν έχει τίποτα εδώ πάνω, κορή. Oh my god. Τι είσαι, κάτι. Ένα σου για sound effects, ένα πέσω χαμέ. Ακούω κάτι μου πάνω. Ναι, αλλά αφήσ' με να ξεκινήσω. Εντάξει, ρε. Περίμενε, εσύ είσαι ή εγώ. Όχι. Ένα περίμενα να βλέπω κάτι. Πιο μαύρο που το μαύρο είναι μπορείς να δεις. Άρα, όπως το περίμενα. Ανάγια. Δεν θέλω να το κάνω μόνη μου το πράγμα. Ιησούς Χριστός, Νίκο και Χαλό. Oh my god, κάπου έντζησα. Αλήθεια, τι έλει. Γυαλά. Γυαλά, μπράβο. Βάχ το πρώτη. Αμάνα μου. Τι. Δεν ξέρω τι είναι. Περίμενε. Έλα. Δεν το βρίσκω, κόρη. Α, περίμενε, κόρη Μαριάννα, ένα λεπτό να μου βάλεις το χέρι μου, μάνι, μάνι, δεν μπορώ. Ναι, μου το πιάνεις το χέρι. Λοιπόν, δεν θα μου πιάνεις τα χέρια μου. Δεν με το κάνεις. Θα το έβρω μόνη μου, άιζε. Εμένα μου ζητήθηκε να βάλω πρώτη το χέρι μου, μαύρη ώρα και σκοτεινή. Περίμενε, να πω μια προσευχή. Α, τι έκαμες, τι έκαμες. Α, sorry, σαλό δίπλα μου. Οκ, βάλω το χέρι μου, Μαριάννα, βάλω το χέρι μου, Μαριάννα. Κόρη, βαθύντουν το πράγμα. Α, Παναγία μου, δεν μπορώ. Μάνα μου, μυρίζει όμως βρωμή. Να μου μυρίζει. Εντάξει, σταμάτα και μετά έχει παλμύες. Ως πού πάει ρε παιδιά δουν το πράγμα. Σύψε. Κάμουν και σε βρωμή. Αντέρα μου, σύψε λαλό. Περίμενε, κόρη. Να. Γεια σου. Δεν θα κάνω το κακό σου. Α, Παναγιά μου, εγκουνελή. Α, Παναγιά μου, κόρη μας, άνα και ψήλος εγκόρη. Δεν ξέρω. Εσκυλάκι. Εγατάκι. Βάζ το χέρι σου, τάντερα μου, και μείναμε εδώ μέσα. Τι είναι, τι είναι. Οκ. Α, Παναγιά μου, τάραξε. Το πιέμε το σου. Σταμάτα. Δεν μπορώ. Μαύρα να μείνουν και σκοτεινά για τύρτα. Τι νέο, τι σκοτεινά είσαι. Να με δακάσει. Στην αναγνώριση είναι... Εγώ ήμουν οκ. Α, Παναγιά μου, ξέρω, τάραξε. Χάμστερ. Ναι, ήσουν πόμπα. Εν ήμουνα. Ναι, πρέπει να βάλω εγώ το χέρι μου, αφού είναι καταλαβαίνεις να μου κράσεις. Αφού εταράσεις σαν κόρη. Μαριάννα, βάρτο εσύ. Όπας, ένα άνθρωπος εκελέ. Τα ντέρα μου, εσύ εκελέ του ανθρώπου. Εν κεφάλι, τραφτιά, γιάξ. Ναι, τι είναι, εν τριχωτών, τι είναι. Εν άνθρωπος. Εν άνθρωπος. Άνθρωπος, αυκιά. Ναι, και μάτια. Μακάρι, άντε ρε Στεφανέ, και αυτόν άνθρωπο ρε κουμπάρε. Τι βράμε το. Έλα, το άλλον τζίζεις εσύ, λαλό σου το. Ε, πού είσαι, ρα! Ναι, είμαι, έλα. Άντε, πάει στο δίπλα, εσύ. Πού είναι το δίπλα? Ακόμα λίγο να πω τι είμαστε. Oh, Jesus Christ, please, God, help me. Παναγία μου, επέλε. Σ***ξιά. Τώρα βάλε μέσα, σιγά, σιγά. Κόρη, είναι πολλά να θύν, κόρη. Μαριάννα, σιγά, σιγά. Έλα, Στέφανη, ήταν δίπλα μου, εσύ, να σε βλέπω. Εντάξει, ναι. Αντέρα μου, κόρη. Τι είναι. Δεν ξέρω. Έχει κουτί μέσα. Έχει κουτί μέσα. Το κουτί στο κουτάκι είναι μάνα θέμα. Μάνα μου, κάτι ακούει το ζωάκι. Ρε, πάω τέτοια καλωσία, έχει τίποτα. Α, τι είναι. Κι άγατο σου, κόρη Μαριάννα, τι είναι. Δεν με φοητσάζεις. Τι να μαγειρά εσύ που με φοητσάζεις, αφού είναι τα τσιριλάς. Κάτι Μαρίνο, πά. Μπορείς, μπορείς. Μας κατώ, οδηγείς. Πιένε σε γωνιές του, γωνιές των κουτιών. Α, είσαι γωνιές. Εφόσον είναι κουτί, αραχνή. Αυτιχώς. Τι είναι, άντε, άντε, μπορεί. Τώρα, περίμενε. Κράταμε, κράταμε και να πέσαν πολλά βαθύντων το πράγμα. Φα***, αν τρίχω εδώ. Ναι. Ποντικάκι. Δεν ξέρω. Μάντεψε. Oh my god, τι είναι, τι είσαι πάνω του. Μαριάννα, έτσι και πετάχτη πάνω μου. Οργίζουμε θα πω σειρά. Παιδιά, νομίζω πια κοτσιροπόντικα. Αράχνη. Έχει τσάντ, είναι αράχνη το πράγμα. Εμποντικός. Δεν είναι αράχνη, άντε ξανά μέσα, μέσα. Ρε, χώμα. Αμάνα, μην είσαι σύρο μέσα, άντε. Τώρα, ρε. Αντιλαμβάνεσαι, θόρεσαμε τη μούτη μας. Ναι, αλλά ήσουν μισή ώρα. Εγώ δεν είναι από τίποτα, εντάξει. Νομίζω ότι έντζιζα πάνω σε ροκανίθια. Ενώ τελικά ήταν... Κουλούτσα! Αλλά μου! Αλλά μου! Εσύ κουλούτσα που πιάνε το σύνορα! Εσύ κουλούτσα! Εσύ μπράτα! Εσύ κουλούτσα που μαζεύκα το σύνορα! Αλήθεια! Νομίζω ότι νομίζω σε ροκανίθια! Ναι! Σκούπισε τα ζωκά σου πάνω σου, να μείνει τίποτε! Σιγά να μην αυτούν πάνω μου και να φυρτώ! Έλα, είσαι άλλο γλουβί μου ποτέ. Σωστά που πάμε.
Οφ. Λοιπόν, αν με ακάσει, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Οκ. Αμάνα μου. Οκ. Έλα, έχεις το. Έχεις το. Με αγχώνεις. Με πιέζεις. Γελώ, με κλαίω, δεν μπορώ. Αμάνα μου. Αμάνα μου, σκάσε. Sorry, Πιπ. Εμπαθή, Μαριάννα, βάστα μου το χέρι μου το άλλο, σε παρακαλώ. Αν υπέσεις, αν υπέσεις, αν δείτε πώς ήταν και εσύ, όλα ρώσου το. Αμάνα. Μα, άκουσα το. Κρατώσε. Κρατάς με, αλλά κοριός, πού πάει τον το πράγμα, κόρη. Δεν μπορεί να πάθει κι αν ήξερω γιατί είναι τόσο βάθηκε. Oh, for f***'s sake. For f***'s sake. F***'s. Σας παρακαλώ, δεν το αντέχω. Τελικά έπρεπε να πω ότι ήθελα να φύγω. Σας παρακαλώ, φοβούμαι πάρα πολλά. Μαρίνο, είσαι τα σκουρούτια. Είμαι δαμέ. Είσαι στον άνθρωπο. Πόσο μέσα, αν υπέσω. Ήταν ψηλά τα κουθιά ή ήμουν κοντή. Ήταν ψηλά τα κουθιά. Είσαι κοντή, αλλά ήταν σχετικά κοντά. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Θα τα νιώμουν και στα whiskers. Λοιπόν, ποντικός. Χειροκούνελο. Εγκάτος. Τι σ***. Χαμηλογικά. Επειδή κάτι έντυσα, λοιπόν. Συγγνώμη, δεν παγκουστήκε. Σου κάνω από πού. Τι είναι. Αμάρα μου, λοιπόν. Νομίζω η τράπη είναι. Πού θα είναι. Οκ. Είναι κοτόπουλο. Αφού. Εντύπω κοτό. Ένιωσα φτερών. Εγκότα. Yes! Δόξα σε ο Θεός. Ήταν μικρό πουλάκι. Όχι, ήταν για μικρό, δεν το ένιωσα να ήταν. Ήταν μικρό πουλάκι. Εφιόρα! Επία μας τα φιόρα, ρε παιδιά! Όχι, είναι φιόρα! Γιατί έχει φιόρα! Γιατί έχει φιόρα! Είσαι και το αγαπημένο μου, μπιχέσω! Άντε, πάμε, Μαρίνο μου! Πού είσαι? Να με, έλα δίπλα μου, δάμε και είμαι ο Σέζης εγώ. Είσαι, μη χέσω. Τι σ***α! Εν ήξερω, ένα ράχνι! Άντε, Μαρίνο. Εν τέλεια πάνω του τον, περίμενε. Η γλάστρα! Yes! Τελειώσαμε! Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ και δεν μου εμένα την όρνηθαν και την κελέν τούτου που δεν ξέρω ποια είναι. Εδώ και δεν στούνται στα φιόρα. Την κελέν εγώ την έντζησα, είναι εσύ που την έντζησες. Ναι, προσπάθησα όμως, προσπάθησα. Το λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, να τα βάλουμε στη σειρά. Λοιπόν, άρα έχουμε. Στέφανη, πού είσαι? Λοιπόν, περίμενε να βρω τα κουσκιά. Περίμενε, Στέφανη, έλα δίπλα μου να σε βλέπω. Να σε βλέπω. Λοιπόν, εδώ είμαι. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπο. Άνθρωπος μηνίσκι, όπως είναι. Άρα, εδώ έχουμε. Άνθρωπος. Όχι, δάμε είναι τα μυρμήγκια. Όχι, σκουλίκια. Σκουλίκια, ρε. Σκουλίκια. Σκουλούτσα τρώει τα οικότα. Μπράβο. Λοιπόν, τα σκουλούτσα τρώνε τη γλάστρα. Ο άνθρωπος τρώει την κότα. Και η κότα τα σκουλούτσα. Βάλω την κότα δίπλα από τον άνθρωπο. Αν και πρέπει να βγει κανένα άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων. Όμως θα την κοτούλα. Πού πάει η σκόρη. Δεν ξέρω, πάμε να πιάω το άλλο το κλουβί. Εν εμένα που πιάνεις. Λοιπόν, okay, τρέα εδώ. Έβαλα το κουτί. Έβαλα την... Περίμενε. Έβαλες το. Ναι. Κότα, σκουλούτσα, σκουλούτσι, κότα, άνθρωπος. Χάσαμε. Τώρα να δεις ότι χάσαμε. Γιατί κόρη, αφού it's nature comes first. Okay. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπο που θα περνάει, αλλά έχουμε κιόλας, αφού είναι κάτι να μας φάει, αυτός ο άνθρωπος. Ναι, πάρα μείνε μέσα τώρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τι κελέ. Πού είσαι, και θωρώσε. Έλα, Στεφάντα, ξέρω που είμαι, δάμε που στάθηκα. Νομίζω βάλω το σωστά τώρα. Μαύρα να μείνουν και σκοτεινά. Η γέρη μην την κότα. Εντάξει, δάμε η κότα, δάμε η κότα. Δάμε, έχουμε... Τα σκουλίκια που έχουμε. Τα σκουλίκια, σύψε σύμμεσα. Τώρα, ευθυγραμμίσα τα τώρα εγώ. Όχι, κόρη. Τι, κόρη, και ευθυγραμμίζω τα τα κόρη, Μαρία, χαρά τα πάω. Εσύ που τα ήβρες, κόρη. Έτοιμη. Και ένα σφουγγάρισμα, ένα φλόκο, να έχει εδώ μέσα. Πού είσαι? Εντάξει. Θεία, με πάμε να παίζουμε μέσα στα... Παναγία μου, κόρη Μαρία, να περίμενε, κόρη Μαρία, τραβάς, κόρη. Θα έφυγω έξω μόνη μου. Τρεις έλιες και μια ντομάτα. Το σι***! Oh my God, I'm so sorry, δεν βρίσκω ποτέ, αλλά δεν βρίσκω ποτέ. Άντε, γεύ μου! Σε***! Το σι***! Είμαι γρισμένη. Ξαναπιάστε μου την πίεση μου τώρα να σας δω. Καλώς τους TikToker μετά από την πρώτη γκριάδα, μετά από το πρώτο σκοτεινό λουτρό. Καθημερινά δημιουργείται viral στιγμές. Και σήμερα μας προσφέρατε πολλές viral στιγμές μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο. Παν, δεν μπορώ να με ξεκινήσω όπως έναν αγάπη μου. Δεν γίνεται τον το πράγμα. Δηλαδή, τσάμε που επίστευκα ότι είσαι στο θάρρος, είσαι στην πυγμή, είσαι στην... το σθένος να το πω, έκουντα στη Μαριάννα να πάει μπροστά. Να βγάλει σε εισαγωγικά την κουφή που την τρύπα. Έθελε.
Έθελες, Μαριάννα μου, έθελες. Πώς θα συνεχίσεις, ρε παιδί μου, κυρίευσες, ο φόβος, ο τρόμος. Πάρα πολλά. Να το διαχειριστούμε ή να μου λες. Δεν ξέρω, θέλω να σου πω ή να σου υποσχεθώ. Δώσ' μου τουλάχιστον μια υπόσχεση για να υπάρχει ένα κίνητρο, κάτι. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Υποσχέθηκες. Ναι. Το κρατάω. Κράτα το, εσύ να δούμε. Εάν συνεχίσεις, θα στο θυμίσω. Εντάξει. Εδώ δάμε. Okay. Τα πήγαμε σχετικά καλά, εγώ νομίζω. Όντως. Δεν ήξερω. Μαρίνο. Παρακαλώ. Ο άντρας της παρέας. Περίμενα σε πιο. Συγγνώμη, δεν παίξες ποτέ. Φίλε μου, εντάξει, είπαμε. Ναι, είπαμε και εμείς να παρουσιάσουμε ένα show έναν και αν μας βάλετε μέσα στα σκοτεινά. Δηλαδή τώρα κάνεις μου challenge, δηλαδή. Φυσικά κάνουμε challenge. Πάμε μαζί τη μόνη φορά. Δώσ' μου λίγο να το σκεφτώ. Εντάξει, και να ξαναμιλήσουμε. Κάνω το. Καλά να που κάνεις. Αν συνεχίσεις, είσαι μεγαλός γυαλός σου. Στέφανη, πώς πήγε η συνεργασία με τον Μαρίνο? Ήταν μια χαρά. Ναι, μια μέντα καλά. Καλά. Με πολλά πολλά καλά, αλλά καλά. Εσύ πόση χαρά φάμε? Μπορούσα να φάμε και πιο λίγο. Μαριάννα. Εντάξει. Επήλθε μια ταλαιπωρία στο σκοτεινό δωμάτιο με την Παν. Έτσι. Παν επιτρέπεις μου, έτσι. Πες μου τα λίγο μου τη δική σου οπτική γωνιά. Μόλις μπήκα μέσα εγώ, τρόμαξα. Τρόμαξα, δεν περίμενα τόσο σκοτάδι. Περίμενες λίγο σκοτάδι, έτσι λίγο και πολλά. Το πισούρι ναι, ήταν μαύρο. Το πισούρι. Το πισούρι. Και δεν έβλεπα καθόλου τίποτε και νιώσα ότι επειδή δεν ξαναβρεθήκα σε τόσο σκοτεινό δωμάτιο, νομίζω ότι ήταν να με πιάσει panic attack και απλά η μου Μαριάννα ηρέμησε. Έκλεισα τα μάτια μου σε κάποια φάση, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και μου κάπως, okay, απλά έκλεισα τα μάτια σου. Μάλιστα. Όσο γελάσατε, γελάσατε. Είστε εδώ για έναν πολύ καλό σκοπό. Αλλά για κάποιον, η ευκαιρία να χαρίσει 1.000 ευρώ σε λίγο θα μοιάζει μια γλυκιά ανάμνηση. Κάποιος από εσάς δεν πρόσεχε και πολύ στο μάθημα και η αποβολή από την τάξη του Total Blackout είναι μία αναστρέψιμη. Μπροστά σας έχετε 4 τετράγωνα. Ένα από αυτά κρύβει μία μαύρη τρύπα. Κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται αυτή η τρύπα, ούτε καν εγώ. Όποιος πέσει από την τρύπα, μας αποχαιρετά και πάει στο σπίτι του. Θέλω να σας παρακαλέσω να σταυρώσετε τα χέρια και να πάρετε την θέση σας. Με το δικό μου σύνθημα θα πηδήξετε και οι 4 ταυτόχρονα στο τετράγωνο που έχετε μπροστά σας. 4 viral αγχωμένες φατσούλες. Για να πάμε για την πιο viral αποχώρηση προς το παρόν. 3! 2! 1. Πάμε! Για να πάμε για την πιο viral αποχώρηση προς το παρόν. 3. 2. 1. Πάμε! Συγχαρητήρια, κοπέλες! Περνάτε στον επόμενο γύρο! Τέσσερις ξεκινήσατε, 3 συνεχίζετε. Μαριάννα, τι είναι πιο αγχωτικό, το σκοτεινό δωμάτιο ή η μαύρη τρύπα? Μπορώ να πω και τα δύο. Και τα δύο. Δεν περίμενα ότι ήταν τόσο αγχωτικό, μέχρι που το έζησα. Στέφανη, όταν ένιωσες στερεό κάτω από τα πόδια σου, τι σκέφτηκες? Ανακουφίστηκα, αλλά αγχώθηκα για το παρακάτω. Εννοώ τώρα που... Να συνεχίσουμε. Καλά κάνεις και αγχώνεσαι, Στέφανη μου, γιατί όσο προχωράμε, το επίπεδο ανεβαίνει και θα ανεβαίνει και μαζί με το επίπεδο και η ένταση και ο τρόμος, αλλά δεν θέλω να σας αγχώσω, είμαστε ακόμη στα μισά. Καλό το ομαδικό πνεύμα, αλλά τώρα η κάθε μία μόνη της. Και η μόνη υπεύθυνη σε περίπτωση αποτυχίας. Ήδη φοβήθηκα την πρώτη φορά, αλλά ήταν η Παν μαζί μου, τώρα να είμαι μόνη μου, οπότε δεν ήξερα πώς θα το αντιμετωπίσω. Έβγαλε γλώσσα. Λέγεται για κάποιον που με ανέδεια αντιμιλάει σε κάποιον άλλον. Χωρίς λόγο και αιτία. Εσείς τώρα και λόγο και αιτία θα έχετε. Όχι για να αντιμιλήσετε, για να βγάλετε γλώσσα. Δεν ξέρω αν θα μας βάλουν να γευτούμε κάτι. Καλή επιτυχία, TikTokers.
Που την καταλάβα, λογικά μπορεί να έρθει να δοκιμάσουμε πράγματα, να βρούμε τι έννοι. Ωχ, Παναγία μου. Αν είναι από τα δυνατά σημεία η γλώσσα μου. Θεωρώ πως ναι. Να είμαι πάρα πολύ χαρούμενη αν ήταν κάποιο λαχανικό, κάποιο φρούτο. Αλλά είναι περίπτωση να έννοι. Αλλιώς θα είμαστε εδώ μέσα στο total blackout. Στην δεύτερη δοκιμασία, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναγνωρίσει αντικείμενα με τη γεύση, δηλαδή γλύφοντάς τα. Σφουγγάρι σε σχήμα παγωτού, τηλεκοντρόλ, μασέλα, ρόδι. Όποιος βρει τα λιγότερα αντικείμενα ή σε περίπτωση ισοπαλίας κάνει τον μεγαλύτερο χρόνο, χάνει και αποχωρεί από το παιχνίδι. Ανοίξε. Όπα. Να το κοκκούποτε, παιδιά. Ναι. Όπα. Περίμενε, κόρη, να περάσω. Της πόρτας που μιλώ. Τι ευτυχισμένη που είμαι εδώ μέσα. Το σκοτάδι είναι σκοτάδι. Έφω όμως συνέχεια, γιατί είναι πραγματικά blackout. Οκ. Εντάξει, ήρθα. Κάπου έντζησα. Εντάξει, εντάξει. Ένα λεπτό, να. Ένα λεπτό, να. Χέρια πίσω. Δεν ξέρω μέχρι να... Λοιπόν, αν έχει κάτι ζωντανόν, θα ακούσει η ράτσα σας. Απολογούμε κιόλας. Γενικά μου αρέσει να βρίζω, αλλά σε υποτούντες συνθήκες, αναπόφευκτα, ναι. Σ***ρι. Okay, okay. You've got this. Okay, okay. No, you don't have this. Okay. Με δακάζεις ότι κι αν είσαι, σε παρακαλώ. Ένα άνθρωπος. Oh, shit. What the f***? Εσχοινή. Οκ. Άμανα μου, τι έδωνα. Oh, shit. Γιατί ταράξε. Ήταν πιο χαμηλά πριν. Εγλύψα το ούλο, δεν μπορεί να γίνει. Α, φ***ε, δάχτυλο! Τι σκ***α! Τώρα που ήμουν μόνη μου ήταν... Α, εγκλάτσα. Ρούχο. Α, σ***! Μα πώς χωνένει, όπου τζίσω δυο. Σφουγγάρι. Δεν πρέπει να σφουγγάρι. Σφουγγάρι. Δόξα σε ο Θεός, Παναγία μου. Yes! Τι... Δάχτυλο! Σόλα παπουτσιού! Ξύλο! Σκληρό πράγμα! Υπολογιστής! Τι είναι το πράγμα! Ήταν πιο δύσκολη δοκιμασία από ό,τι το περίμενα. Εμείς ήταν να ήταν πιο εύκολο, ότι ήταν να ήταν πιο κατανοητά την ώρα που ήταν να... ας πούμε, να καίφαμε τα πράγματα. Oh, shit! Ετάραξεν. Οκ, ετάραξεν. Μα... Παπούτσι, μοιάζει με σόλα. Εκλείψα το ούλο, να μπορεί να γίνει. Τηλέφωνο. Μικρόφωνο. Έχει κουμπούτια. Remote control. Οκ. Κλείς να μένει σε ζωντανό. Κλείς να μένει σε ζωντανό. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει, δάμε. Πόσο και κάτω, είμαι κοντή, είπαμε. Κουτσό. Να μπορεί να γίνει ένα γλύψο όλο το σαλόνι. Νιώθω ότι ξέρω τι είναι να γλύψω. This looks so weird. Δεν παπελιάζεται με. Παιδιά. Έτσι είναι κάτι πάει στη βουκά μου. Το ίδιο με πριν, περίπου γεύση. Μα το Θεό, δεν έχω ιδέα. Μα το Θεό! Είναι κάτι πλαστικό. Εντροχός. Τι είναι το πράγμα! Δεν καταλάβω. Απαναγία μου!
Ένιωσα δοντάκια! Ε, μασέλα, ναι, ένιωσα δοντούθια, πέμω, δεν μασέλα να φυρτώ. Ναι, και κάποιου! Oh, shit! Oh, shit! Μασέλα! Το πιο αειδιαστικό ήταν η μασέλα. Oh, my God! Εντάξει. Okay. Oh, for fuck's sake. Μα το Θεό, ελπίζω να μην ήταν χρησιμοποιημένη τουλάχιστον. Δεν υπέστησε, με. Πάμε στο επόμενο. Χριστέ μου, έμεινε μπας στη γλώσσα μου, τη σ***α. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Τι είναι τούτο. Χώμα. Φρούτο, νομίζω. Φρούτο, λαχανικό φρούτο. Γλυκισμά. Έχλειθει τζούρι. Α, εμπουτούν το... Pomegranate, εμπουτούν το... Ρόδι. 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 Δόξασαι ο Θεός, ανοίξετε μου να φύγω. Νομίζω πια καλά. Σχετικά. Ευχαριστώ, γεια σας. Εντάξει, ένα σας ευρώ. Με πιάνει η μανία. Και φεύγω ευθεία. Δεν πρέπει να έχετε παραπονό, κοπέλες μου, ότι γυμνάσατε καλά τη γλώσσα. Παν, εσύ γύμνασες και τη γλώσσα αυτή, αλλά και τη γλώσσα τη λεκτική. Δηλαδή, δώσ' του, είπες, δεν ήξερα αν είμαι χρόνος για αέραν. πρέπει να είναι καλυμμένη ούλη δοκιμασία με μπιπ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Κοιτάξτε, απολογήθηκα κιόλας όμως σε κάποια φάση. Δηλαδή ήμουν όσο πιο κόσμια μπορούσα. Μπορούσες και λίγο πιο κόσμια, θεωρώ. Παρ' όλα αυτά ήσουν απολαυστική. Ενεφυρτήκα. Τούτος ήταν ο main μου σκοπός. Εμεδάκασαν κάτι, ένιωσαν κάτι, ξέρω εγώ. Εντάξει, να πρέπει να μου ξαναπιάσουν την πίεση μετά. Επιάτα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει στον τελικό. Εκεί θα είναι λίγο, ελαφρώς, τσα. Ποιον κοροϊδεύω, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Mm. Οπότε, εάν περάσεις, καλή υπομονή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Στέφανη, έφαγες έναν μικρό, ελαφρύ κόλλημα με τη σόλα του παπουτσιού. Γιατί? Επειδή ήταν σαν τη σόλα του παπουτσιού. Του λέει γεύση, όχι πως ξανά έφασε σόλα του παπουτσιού. Α, ήταν ακριβώς η επόμενη μου ερώτηση. Δηλαδή... Δεν ξέρω πώς το ξέρω τι, αλλά άμα πιάσει έναν καινούριο παπούτσι, μυρίζει το πράγμα. Έτσι ήταν. Μόλις πιάσει παπούτσι, το πρώτο πράγμα που κάνει, μυρίζεσαι το. Όχι, απλά είναι το κουτί, μυρίζει φρεσκάδα. Α. Δεν ξέρω, το εξηγήσω. Ήταν σαν τη σόλα του παπούτσιου, αλλά δεν κατάλαβα ποτέ τελικά τι ήταν. Οκ. Okay. Είμαι positive, αλλά να δείξει. Νο, θα στεναχωρηθώ. Αφιό τώρα, γιατί απολαύσα τούτο που πέρασα μέχρι τώρα. Μαριάννα μου. Yes. Υπήρχε κάτι στο σκοτεινό δωμάτιο που έγλειψε και σε έφερε σε αμήχανη θέση. Εγώ ξέρω, αλλά θέλω να το ακούσω από σένα. Η Μασέλα. Εντάξει, άφηκε μας τη μια γιαγιά σου αμέ. Τι πειράζει. Τι πιστεύεις, Μαριάννα, θα πας τελικό? Θέλω να πιστεύω ότι θα πάω. Ποιος δεν θέλει να πάει στον τελικό, αλλά ταυτόχρονα κρατάς ο φόβος ότι θα πάει στο επόμενο στάδιο. Οπότε το επόμενο στάδιο υπάρχει πάλι το total blackout που ακόμη με τρομάζει. Οπότε ναι, και αυτό που δεν ξέρεις τι θα έχει. Ποια από τις δύο θεωρείς πιο δύσκολη αντίπαλο, έτσι? Βάλω την ίντρικα εγώ τώρα. Η Παν. Ναι. Φοβάται πολύ, αλλά εντάξει, βγάζει τη δοκιμασία. Είπες σου την τώρα, έτσι απλά, και θέλω αυτή τη γυναίκα. Ναι, ναι. Επειδή είμαστε μαζί στο πρώτο, οπότε ναι, φοητσάρα. Η Στέφανη είναι λίγο πιο cool, αλλά η δεύτερη δοκιμασία, νομίζω απλά ήθελε αυτό, με τη γλώσσα, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω. Μαθηματική και λογική η απάντησή σου. Εσύ, Παν, ποιαν δεν θα ήθελες να δεις απέναντί σου αν περάσεις στον τελικό? Sorry, Μαριάννα μου, αλλά τη Μαριάννα. Τη Μαριάννα. Ναι. Κάτι συμβαίνει, δάμε, ήταν πολύ δυνατή. Εντάξει, επειδή είναι πολλά δυνατή παίχτρια, όχι επειδή είναι πιο δυνατή, πολλά πιο δυνατή που μένα, νομίζω, και τη Στέφανη, no offense. Και νομίζω η Μαριάννα είναι πιο... Ναι. Στέφανη μου, εσύ τρέμεις ακόμα. Μπορεί να πάει τελικό, δεν το κατάλαβες ακόμα? Εντάξει, αλήθεια, έχω πραγματικά ιδέα, επειδή λόγω του ότι δεν ξέρω πώς, ούτε πώς θα πιάνει η αντίπαλη μας, το πούμε. Ξέρω πραγματικά τι να περιμένω, τσιμπιονές, αλλά να δείξει. Τουλάχιστον, πέρασα πολλά ωραία μέχρι τώρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι είστε εδώ για καλό σκοπό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είμαστε
πάρα πάρα πολύ ευγενική και επιεικής μαζί σας τον τελικό. Εντάξει, δεν θέλω να σας αγχώσω. Ρίχτε μου ένα χαμόγελο. Και όσο γελάσατε, γελάσατε. Κάποια από εσάς δεν εκτίμησε ιδιαίτερα το γευστικό ταξίδι και έκανε παράπονο. Το παράπονο που έκανε όμως δεν είναι αποδεκτό και θα δυστυχήσει την θέση της στον επόμενο γύρο. Παρακαλώ, πάρτε τις θέσεις σας και σταυρώστε τα χέρια. Είτε πάω στον τελικό, είτε όχι, είμαι πάρα πολύ grateful, θα ξανάρθω, αυτά. Με το δικό μου σύνθημα θα πηδήξετε στο τετράγωνο που έχετε μπροστά σας. Θα πηδήξετε και οι τρεις ταυτόχρονα. Κάποια την περιμένει η μαύρη τρύπα. Για να δούμε ποια θα είναι αυτή. Αλλά θα ήθελα να το κάνω λίγο πιο suspense. Μαριάννα και Παν. Σας δίνω την ευκαιρία, εάν θέλετε, να αλλάξετε τώρα θέση. Εγώ να αλλάσω μαζί σου. Βασικά, όχι, αλλάσω. Θέλεις? Πάμε. Θέλεις? Οκ. Okay. Αν με βολευτεί τώρα από τα πολλά. Είστε σίγουρες? Αλήθεια. Εντάξει, ναι. Τρία. Δύο. Ένα. Πάμε. Συγχαρητήρια, περνάτε στο τελικό. Yay! Δεν το περίμενα εγώ, δεν ξέρω. Αν το περίμενε κανένας, αλλά πέρασα. Apparently. Είμαι χαρούμενη γιατί επέρασα στον τελικό. Αλλά τούτο σημαίνει ότι έχει ακόμα μία δοκιμασία. Συγχαρητήρια, TikTokers. Ευχαριστούμε. 4 ξεκινήσατε, 3 συνεχίσατε και 2 περνάτε στον τελικό. Yes. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Μάνα είναι μόνο μία. Και η αγάπη που μπορεί να δώσει μία μάνα στο παιδί της είναι πραγματικά ανυπολόγιστη και μοναδική σε είδος. Η μητέρα ταυτίζεται με το παιδί της και το θεωρεί μέρος του εαυτού της, έτσι ώστε να αισθάνεται τη χαρά του και τη λύπη του, σαν να είναι δικές της. Φανταστείτε λοιπόν πού μπορεί να φτάσει μια μανούλα όταν πάρεις μακριά της τα παιδιά της. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, φανταστείτε πώς μπορεί να αντιδράσει στο σκοτεινό δωμάτιο όταν αισθανθεί πως τα παιδιά που έχει δίπλα της απειλούνται από εσάς. Το μόνο που έχω να πω είναι καλή επιτυχία, TikTokers. Αχώθηκα πάρα πολλά. Δεν ήξερα να ήταν λίγο λογοπαίγνιο, μπορεί να είναι, ας πούμε, metaphor ή κάτι. Αλλά άχωσε με. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να μαζέψουν όσα περισσότερα αυγά μπορούν. Στον χώρο μαζί τους βρίσκονται ομοιώματα δεινοσαύρων, καθώς και μερικά ζωντανά. Φίδι, ιγκουάνα, φυτά. Νικήτρια θα είναι αυτή που θα καταφέρει να μαζέψει τα περισσότερα αυγά ή σε περίπτωση ισοπαλίας κάνει τον μεγαλύτερο χρόνο. Όχι, εντάξει, ήρθαμε ως δαμέ, να μπούμε να πιάσουμε τα πράγματα από τις φωλιές και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, κάποιος είναι να μου ντζήσει, τούτον έμαθα το, όπως θα ξυπαστώ σι***ι. Ωχ, Παναγία μου, σταμάτα να το καμνίσεις το πράγμα. Να μου καμνίσαι καλά. Ψευτογνωριστήκαμε τώρα τόσες φορές που έρνεις με, θέρνεις με. Εσύ κάτι ακούτσισες. Τι είναι τούτο. Πρέπει να βάλω το χέρι μου μέσα να πιάσω. Τι είναι τούτο. Έπιασα το. Δεν μπορώ, Χριστέ μου. Τι ήταν τούτο. Τι ήταν τούτο.
τι ήταν τούτο. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Εφίδι, παιδιά, εφίδι. Γίνεται απλά το δοκουμέντι της Μαριάννας. Και να τελειώνουμε. Έντζησα του. Δεν ήξερα αν εφίδι είναι, αν δεν αυγό. Το γεγονός ότι έβλεπεις κάτι, αυτόματα ό,τι έχεις μέσα στο νου σου γίνεται χειρότερο. Πάλε γυάλα. Τι κρατώ, τι είναι τούτο. Αρουραίος, εμποντικός. Φίδι πάλε. Πεφτιάκαμε μουσείς. Ένα. Πούντα! Τα γέρημα πιο! Δεν το βρίσκω το άλλο, παιδιά. Είναι ιγκουάνα του το πράγμα. Εμπράτο! Στο τελευταίο δωμάτιο μου ζητήθηκε να βάλω το χέρι μου μέσα σε μια γυάλα. Εγώ όταν έβαλα το χέρι μου μέσα στη γυάλα μετά από 11 μίλια 12 ώρες, έντζησα πάνω σε κάτι που έμοιαζε με φίδι. Εν τω μεταξύ, εγώ φίδι δεν ξανάντζησα ποτέ, ούτε είδα ποτέ που πολλά κοντά. Οπότε, αν γίνει την ώρα, είπα... Δεν μπορώ, δεν μπορώ. I quit. Sorry. Thank you. Apologies. Εν είμαι καλά. Let's wrap up. Πολύ μπροστά. Τέλεια. Οκ. Please tell me I'm done. Για μένα που ενόμιζα ότι στη δεύτερη γυάλα ανετέγιωσα, ήμουν έτοιμη να φύγω έξω και είπαμε ότι έχω ακόμα μια γυάλα. Και ήμουν κάπως, οκ, πρέπει να βάλω το χέρι μου μέσα, δεν με νοιάζει τι έχει μέσα, πρέπει να βάλω το χέρι μου μέσα, να τα πιάσω όλα αμέσως, να φύγω. One, I just want to finish from this too. Three, three. Βγάρτε με έξω, please. Πολύ έντονη η τελευταία δοκιμασία. Έχω μείνει άφωνος σε αντίθεση με εσάς. Έχετε βγάλει φωνή, έχετε βγάλει ένταση, έχετε βγάλει τα εσώψυχά σας. Μαριάννα, οκ. Okay. Καλύτερα να μην το σχολιάσω εγώ, να το σχολιάσεις εσύ. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί στην πρώτη γυάλα, να το πω, κλουβί, να το πω, κατάλαβα ότι άγγιξα φίδι. Αλλά έπρεπε να συνεχίσω, να πάρω τα αυγά. Έχω ξαναπάρει πίθωνα πάνω μου. Αλλά δεν ήξερα αν ήταν η κεφαλή ή όχι η κεφαλή. Και επειδή έκαμε αυτό το πράγμα συνέχεια... Δεν πιστεύω να ξαναπήρες πίθωνα πάνω σου στα σκοτάδια, γιατί όχι. Φαντάζομαι υπάρχει ένας παράγοντας αυτό που διαφέρει. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Πού να έβλεπες τι. Οπότε... άλλο είχε εκεί μέσα, Μαριάννα μου. Είχε και άλλα πράγματα, έτσι. Time machine. Αγωνιώ να μάθω. Σε πήραμε πίσω στον χρόνο. Παν, δεν θα σε λέω παν. Θα σε λέω panic attack. Σωστό για τούτο. Τι έγινε. Χάρη μου, άκου να δεις. Εγώ, επειδή θέλω να κερδίσει η Μαριάννα, που τη συμπαθώ κιόλας, και είναι καλή κορούδα, λάλο κι εγώ, γιατί να χανούμε ώρα, να μπούμε να βγούμε, να της το δώσουμε. Γι' αυτό, ναι, καταλαβαίνω. Φαντάζομαι, Μαριάννα, κατάλαβες τι επέκτηκε. Ναι. Τι κρατάς από το σημερινό. Από το σημερινό, ψηλή πίεση, τα φωτά όλα ανοιχτά, from now on. Τώρα να πάει μόνο ένα ανοιχτό φως. Ναι, δεν μπορώ. Και εντάξει, επέρασαμε, κακά τα ψέματα, περάσαμε όμορφα, αλλά χάρη μου δεν θα ξανάρθω. Ζήσατε τη δοκιμασία στο πετσί σας. Κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Νιώσατε τον φόβο, νιώσατε τον τρόμο. Μα πάνω απ' όλα ζήσατε μια εμπειρία που θα την θυμάστε για πολύ καιρό. Μία θα είναι η νικήτρια στο σημερινό επεισόδιο. Και θα έχει την ευκαιρία να χαρίσει 1.000 ευρώ για καλό σκοπό. Όσο γελάσατε, γελάσατε. Ήγκη καινή ώρα. Παν, Μαριάννα. Μαριάννα, παν. Σταυρώστε για τελευταία φορά τα χέρια. Και με το δικό μου σύνθημα θα πηδήξετε ταυτόχρονα στο τετράγωνο που έχετε μπροστά σας. Τρία. Κρατήσου δύο. Ένα και πάμε, TikTokers!
Σταυρώστε για τελευταία φορά τα χέρια. Και με το δικό μου σύνθημα θα πηδήξετε ταυτόχρονα στο τετράγωνο που έχετε μπροστά σας. 3. Κρατήσου 2. 1 και πάμε, TikTokers! Συγχαρητήρια, Μαριάννα! Έχεις κερδίσει τον ίδιο τον φόβο. Είσαι η σημερινή νικήτρια στο σημερινό Total Blackout. Ευχαριστώ. Thank you. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είσαι τι να κλάψεις, γελάς τώρα. Νομίζω, δεν ξέρω, είναι ένα μιχταρά συναισθήματα. Πραγματικά ήσασταν το κάτι άλλο. Ήσασταν απολαυστικές. Ευχαριστώ. Χίλια μπράβο, τα έχεις καταφέρει. Το δήλωσες από την αρχή. Ταυτόχρονα χαίρομαι γιατί τέλειωσε η όλη δοκιμασία. Και χαλαρώσαμε. Και ταυτόχρονα είμαι νικήτρια. Μαριάννα μου, έχεις την ευκαιρία να χαρίσεις 1000 ευρώ για καλό σκοπό. Ναι. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Έχω αποφασίσει να τα δώσω στο παιδονκολογικό. 1000 μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σε γνώρισα. Κι εγώ το ίδιο. Χορηγός επάθλου στο σημερινό επεισόδιο είναι η εταιρεία Κεάν. Μαριάννα μου, θέλεις να μας πεις κάτι τελευταίο? Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, εννοείται. Ήταν όλοι υπέροχοι, αν και δεν τους είδα. Αλλά φαντάζομαι πρέπει να ήταν όλοι υπέροχοι. Και να ευχαριστήσω όλους εδώ και εσέναν ειδικά. Η εμπειρία είναι υπέροχη, ανεβαίνει η αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι πολύ το άγχος, αλλά ταυτόχρονα περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο επεισόδιο. Και να θυμάστε, δεν υπάρχει τίποτα στο απόλυτο σκοτάδι που να μην είναι ακόμα εκεί όταν ανάψουν τα φώτα. Καλό σας βράδυ. Κάτι θα εμφανιστεί μπροστά μου, δαίμονας! Πατέρι μου είναι της ουρανής. Τι είναι αυτό το πράγμα! Τι είναι όμως, κάποιος θα μου πει! Δαίμονας! Τι είναι! Τι είναι το πράγμα, για ξεβρωμή! Χριστούλε μου, Χριστούλε μου! Έπαθα blackout, τέλος. Δεν έχω την άποψη. Δεν θα κάνω, γιατί είμαι εδώ.